Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνουν η Τομεακή Επιτροπή Αλφα Αθήνας του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο της ΚΝΕ. Ήταν περίπου 4, ξημερώματα 30 Μάρτη του 1952, μέρα Κυριακή, που ούτε οι Ναζί κατακτητές δεν προχωρούσαν σε εκτελέσεις, όταν σε αυτό ακριβώς το σημείο έπεσαν από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος οι κομμουνιστές Νίκος Μπελογιάννης, Ηλίας Αργυριάδης, Νίκος Καλούμενος και Δημήτρης Μπάτσης. Βρισκόμαστε άλλη μια χρονιά εδώ, όπου το κόμμα μας και η ΚΝΕ τιμά τον Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του. Ορκιζόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα με την ίδια πίστη στον επαναστατικό μας σκοπό, με την ίδια αφοσίωση και αγάπη στο λαό, με την απέτηση από τον εαυτό μας να γίνουμε πιο ικανοί αγωνιστές, με τη σιγουριά ότι συνεχίζουμε στις σημερινές συνθήκες τον αγώνα για τον οποίο εκείνοι θυσιάστηκαν. Και θα φτάσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλος. Μέχρι να οικοδομήσουμε τον κόσμο που ονειρεύτηκαν και πάλεψαν και εκείνοι. Έναν κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων. Σήμερα, 72 χρόνια μετά το κόκκινο γαρίφαλο που έπεσε από τα χέρια τους, παραμένει κόκκινο, κατακόκκινο, στο νου και την καρδιά μας. Για να μας θυμίζει την υπέρτατη θυσία τους στον αγώνα για να κερδίσει το δίκαιο του λαού. Αν ο Μπελογιάννης κατέχει μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους αλήγιστους της ταξικής πάλης, είναι γιατί έκανε το καθήκον του από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή της ζωής του. Ρίχτηκε στη δράση χωρίς να λογαριάζει δυσκολίες, εμπόδια, διώξεις, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση του λαϊκού αγώνα σε όλες τις συνθήκες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο Μπελογιάννης έπεσε στα χέρια της ασφάλειας στις 20 Δεκέμβρη του 1950. Οι αστυνομικοί που του είχαν στήσει καρτέρι το συνέλαβαν μόλις μπήκε στο σπίτι, της οδού Πλαπούτα 30, κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το σπίτι λειτουργούσε ως γιάφκα του παράνομου κομματικού μηχανισμού. Λίγους μήνες πριν, ο Μπελογιάννης, αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, είχε αναχωρήσει με κομματική εντολή για την Ελλάδα από την πολιτική προσφυγιά όπου βρισκόταν. Μέσω της διαδρομής Παρίσι-Ρώμη-Αθήνα, έφτασε αεροπορικός στις 7 Ιούνιου του 1950 με το όνομα Ερίκο Φανός στο αργεντινό του διαβατήριο. Ήταν η περίοδος λίγο μετά από τη στρατιωτική ήττα του Δουσουέ. Ο αμερικάνικος υπεραλισμός και η ελληνική αστική τάξη προσπαθούσαν με όλα τα μέσα να μετατρέψουν τη νίκη τους στα πεδία των μαχών σε συντριβή και εξόντωση του λαϊκού κινήματος, πρωταρχικά του ΚΚΕ. Το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή προσανατολίστηκε στη συγκρότηση παράνομων κομματικών οργανώσεων. Αυτές οι παράνομες οργανώσεις αποτέλεσαν το πυρήνα της αντίστασης του λαού εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Στην ενίσχυση της δουλειάς των παράνομων κομματικών αυτών οργανώσεων αποσκοπούσε και η έλευση του Μπελογιάννη στην Ελλάδα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι παράνομες οργανώσεις του ΚΚΕ αποτελούσαν το βασικό στόχο του αστικού κράτους που επιδίωξε με κάθε μέσο το χτύπημά τους. Απέναντι σε όσους δρούσαν, σε αυτές επιστράτευσε την κατηγορία της κατασκοπίας. Το ΚΚΕ, με ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του κόμματος της Κεντρικής Επιτροπής, στις 18 Φλεβάρι του 1952 διακήρυξε. «Μας κατηγορούν για παράνομη δράση. Τους απαντάμε. Το πιο νόμιμο και ιερό δικαίωμα και υποχρέωση του κάθε πατριώτη Έλληνα είναι να παλεύει την παρανομία τους και τον νόμο τους. Η πιο άγια και απαραβίαστη νομιμότητα σήμερα στην Ελλάδα είναι ο αγώνας, ο ανειρήνευτος και αποφασιστικός. Η στάση του Μπελογιάννη και άλλων κατηγορούμενων στο δικαστήριο ήταν υποδειγματική. Η επιχειρηματολογία τους κατακεράβνωσε και συνέτριψε την κατασκευασμένη κατηγορία περί κατασκοπίας. Μετατράπηκαν από κατηγορούμενοι σε κατήγοροι. Αξίζει επίσης να τονίσουμε ότι τον Μπελογιάννη τον δολοφόνησε η κυβέρνηση Πλαστήρα. Μια κυβέρνηση που είχε εκλεγεί με υποσχέσεις για χαλάρωση των μέτρων κατά των κομμουνιστών και για μερική αμνηστία. Ο Μπελογιάννης εκτελέστηκε επειδή συμβόλιζε και εκπροσωπούσε επάξια την αταλάντευτη οργανωμένη παρουσία και δράση του κόμματός μας σε όλες τις συνθήκες και με όλες τις μορφές πάλης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η ανιδιοτέλεια, η αυταπάρνηση, η αφοσίωση σε ιδανικά και ο ορισμός του Μπελογιάννη αναγνωρίζονται. Αποτελούν πηγή έμπνευσης, πλατιά για το λαό μας. Με αυτή την έννοια, ο Μπελογιάννης δεν είναι ήρωας μόνο για το ΚΚΕ. Είναι όμως ήρωας του κόμματός μας. Αν ο Μπελογιάννης κατέχει μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους αλήγιστους της ταξικής πάλης,
είναι γιατί έμαθε να συνδυάζει όλα τα καθήκοντα ως μέλος, ως τέλεχος του τιμημένου ΚΚΕ. Και το καθήκον του δεν ήταν μόνο να μπαίνει μπροστά στη δράση με όλες τις δυνάμεις και σε όλες τις συνθήκες, αλλά και να μελετά αδιάκοπα, ως την αυγή του θανάτου του. Μελετούσε τη θεωρία μας γιατί ήξερε πολύ καλά ότι το επαναστατικό κίνημα απαιτεί ηρωισμό και αυταπάρνηση, προσφορά χωρίς όρια, απαιτεί όμως και καλή γνώση της θεωρίας και της πολιτικής μας. Ήξερε τι τον περίμενε. Ήξερε ότι μπορούσε, αν ήθελε, να κερδίσει τη ζωή του με μια δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ και των ιδεών του. Αλλά έφτασε συνειδητά μέχρι την υπέρτατη θυσία. Γιατί αγαπούσε την εργατική τάξη, το λαό. Είχε ακλόνητη πίστη στο κόμμα και στην πάλη για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όπως είπε και ο ίδιος στο στρατοδικείο, για το σκοπό αυτό αγωνιζόμαστε και όταν χρειαστεί θυσιάζουμε και τη ζωή μας. Αυτό είναι το κόμμα μας. Αυτή είναι η νεολαία του ΙΚΝΕ που μπαίνουμε μπροστά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα νέο κόσμο. Οργανώνουμε τον αγώνα για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα. Δίνουμε τη μάχη ώστε η νεολαία να μην συμβιβαστεί, να μην επιλέξει το μικρότερο κακό και τον ατομισμό. Παρόλο που η επίθεση στη συνείδηση της νεολαίας μεγαλώνει, η ΚΝΕ κάνει προσπάθεια ώστε η νέα γενιά να γνωρίσει τα ιδανικά και τις αξίες της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, αλλά και τον άλλο δρόμο. Κάνουμε προσπάθεια ώστε η νεολαία να εκφράσει την αμφισβήτηση, τη δυσαρέσκειά της και στις επόμενες ευρωεκλογές με την ενίσχυση του ΚΚΕ με πολλές νέες κόκκινες ψήφους. Μπορούμε να σταθούμε στα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη που είπε κατά την απολογία του. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω από τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Που μπορεί να πει κανείς ότι αυτή η φράση περιγράφει πολύ καλά το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους νέους σήμερα, ειδικά φέτος που κλείνουμε τα 50 χρόνια από το πρώτο φεστιβάλ της ΚΝΕ, που ντύνει με μουσική, με ποίηση και με άλλες μορφές τέχνης τον αγώνα χιλιάδων νέων για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον, για μια άλλη κοινωνία, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Φέτος, το 50ο φεστιβάλ έχει ήδη αρχίσει το ταξίδι του, με εκδηλώσεις, μαθητικά φεστιβάλ και προφεστιβαλικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική θα προχωρήσουμε σε μια σειρά από προφεστιβαλικές εκδηλώσεις από εκεί που πέρασε το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, αρχίζοντας στις 28 Απρίλη στην Κεσαριανή, φεστιβάλ αφιερωμένο στην ηρωική Πρωτομαγιά και στους 200 εκτελεσμένους. Φυσικά, το ταξίδι αυτό θα κορυφωθεί το Σεπτέμβρη στο Πάρκο Τρίτσι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Μπελογιάννης πήρε τη σκυτάλη της υπέρτατης θυσίας από την Ηλέκτρα, από τους 200 της Κεσαριανής, από τον Λιγδόπουλο, από τους χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους μέλη και στελέχη του κόμματός μας, που έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της κοινωνίας από τα δεσμά του καπιταλισμού. Κλείνοντας, να θυμηθούμε μερικά λόγια από την απολογία του Νίκου Μπελογιάννη για το κόμμα μας. Το ΚΚΕ έχει ρίζες στο λαό, ποτισμένες με αίμα και δεν εξοντώνεται ούτε με στρατοδικεία, ούτε με εκτελεστικά αποσπάσματα. Η πολιτική του απόβλεπε πάντοτε στο καλό του λαού και της χώρας μας.